Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διεύλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ραδιοφώνου στο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον γιατρό και συγγραφέα, τον Χρήστο Χαρτοματζίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρτοματζίδη. Καλησπέρα σας κυρία Αμπατζή. Κύριε Χαρτοματζίδη, διάβασα πρόσφατα, δηλαδή σήμερα το ολοκλήρωσα για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο σας έργο, την τελευταία σας δουλειά, μία νουβέλα από τις εκδόσεις Μανδραγόρα που έχει τον τίτλο «Όσο κρατάει ένα φιλί». Και η αλήθεια είναι ότι η έκπληξη του τίτλου αποκαλύπτεται στο τέλος, πραγματικά. Στην τελευταία σελίδα, ναι. Στην τελευταία σελίδα. Πάντως η επιλογή του θέματος, θα μας ταξιδέψετε εσείς στο συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την Ελλάδα, με τους πολιτικούς πρόσφυγες, με την αλήθεια που υπάρχει και την αλήθεια αυτών των ανθρώπων όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε ένα θέμα, σε ένα βασικό ζήτημα διαπροσωπικών σχέσεων και διοικογενειακών σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από τις δύο πρωταγωνίστρες, την Ελένη, η Όλγα και την Δώρα, είναι πάντα επίκαιρα όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Κοιτάξτε, το μυθιστόρημα αυτό, η νουβέλα αυτή, αν και αναφέρεται στο εμφύλιο και στα χρόνια της προσφυγιάς, αυτά είναι μόνο οι δραματικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες θα αναδεικτούν οι χαρακτήρες. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει η πολιτική πλευρά, αν και σίγουρα υπάρχουν πολιτικές αναφορές, σίγουρα υπάρχουν προβληματισμοί, ειδικά αυτοί για την αλήθεια, για την επαναστατική αλήθεια και άλλα που αναφέρεται. Όμως περισσότερο με ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες. Και εδώ έχουμε ένα δίδυμο χαρακτήρων, είναι δύο αδερφές που είναι διαφορετικές και και στο τρόπο σκέψης και σε όλα. Η μία είναι μοντέρνα, δυναμική, καπάτσα, επιβλητική, η άλλη είναι πιο παραδοσιακή, πιο νοθρή, πιο ονειροπόλα. Κι όμως, ενώ θα περιμέναμε η δυναμική και η μοντέρνα να καθορίζει μόνη της τα πράγματα της ζωής της, αναγκάζεται να κλέψει τον αρευνηστικό της άλλης, της πιο παραδοσιακής. Και αυτό για να κρύψει μια αθέμητη εγκυμοσύνη από άλλον. Και πάνω σε αυτό, σε αυτή τη σύγκρουση ας το πούμε, γιατί ουσιαστικά είναι σύγκρουση, αναπτύσσεται όλη η ιστορία και αποκαλύπτονται τελικά και οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις. Πάντως το κλείσιμο του βιβλίου, κύριε Χαρτοματζίδη, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι η Ελένη και η Δώρα είναι σαν να είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος, το οποίο όταν στριφογυρίζει, ανάλογα με το που κάθεται κάθε φορά, είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κουμπάει πάρα πολύ το ένα στο άλλο. Υπάρχει δηλαδή μια τρομερή επαφή που δεν έχει να κάνει μόνο με το δεσμό αίματος. Υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες. Ναι, ενώ θα περίμενε κανείς ότι η μία που είναι θύμα θα έπρεπε να γίνει αρνητική, απολύτως αρνητική, να μισήσει μέχρι και να κόψει κάθε σχέση με την αδερφή της. Αυτό δεν συμβαίνει. Ίσως δεν είναι μόνο οι δεσμοί αίματος που πολύ καλά το επισημάνατε. Δεν μπορώ και εγώ να το εξηγήσω γιατί γίνεται έτσι. Όμως υπάρχει αυτό, είναι και αλλήλων συμπληρώνονται και είναι ίσως η έλξη των αντιθέσεων, ας το πούμε, που μας επηρεάζει και βαθιά μέσα μας. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο καμβάς πάνω στον οποίο έχετε κεντήσει τα δύο πρόσωπα αλλά και τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξίσου πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες και αναπτύσσονται, εξελίσσονται στην πορεία του βιβλίου, πατάνε πάνω στον έρωτα, το θάνατο ή δαίμονα ή σατανά και τον πόλεμο. Ναι. Και το καθένα από αυτά τελικά μπαίνει μέσα στο άλλο. Δηλαδή στον έρωτα υπάρχει και ο δαίμονας ή ο θάνατος. Στον πόλεμο πάλι υπάρχει ο έρωτας, παρόλο που απαγορευόταν οι ερωτικές σχέσεις στο βουνό, τουλάχιστον όπως το περιγράφεται. Είναι ένας περίτεχνος ιδιαίτερα τρόπος το πώς εξελίσσεται ο ένας τομέας σε σχέση με τον άλλο και βέβαια ταυτόχρονα εξελίσσονται και οι χαρακτήρες όπως τους έχετε αναπτύξει.
Ναι, ο έρωτας πάντα έχει και δαιμονικά στοιχεία μέσα του και ο δαίμονας, όπως ξέρετε, η καταγωγή του είναι αγγελική. Οπότε, σωστά. Αν μη τι άλλο, το πρόσωπό του, όπως πολύ καλά καταγράφεται. Ναι, και το πρόσωπό του, ναι. Οπότε, ναι, γι' αυτό. Βασικά στο τέλος, όμως δεν θέλω να αποκαλύψουμε το τέλος. Σαφώς και όχι. Ναι. Τελικά δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει τι είναι. Είναι όντως δαίμονας, είναι ο έρωτας, είναι άγγελος. Και αυτό το αποφασίζει και ο αναγνώστης σε τελική ανάλυση. Για μένα πιο βασικό ήταν άλλο να διαβάζετε εύκολα αυτό το μυθιστόρημα, γιατί συνήθως ταυτίζουμε τη σοβαρή λογοτεχνία με τα δύσκολα κείμενα που δεν διαβάζονται εύκολα, όμως δεν συμφωνώ με αυτό. Πρέπει να προδιαθέτουμε τον αναγνώστη. Να σας πω ειλικρινά, ίσως λόγω της ηλικίας πια, βιβλία που δεν με αρπάζουν από την πρώτη σελίδα, τα αρχίζω και τα παρατάω. Δεν συνεχίζω με το ζόρι να τα διαβάζω. Και φαντάζομαι πρώτη έννοια του συγγραφέα είναι να διαβάζεται το βιβλίο του, να νιώθει πρώτα την ευχαρίστηση ο αναγνώστης και μετά φτάσει στις βαθιές και πολύ σημαντικές ιδέες. Εξάλλου και στο βιβλίο, όπως και σε ένα ταξίδι, ο προορισμός ορίζεται κάθε φορά από αυτόν που το έχει επιλέξει, που το έχει χαράξει. Στο βιβλίο αυτό που λέτε είναι όλη η διαδρομή. Άρα όταν οι πρώτες εικόνες αυτή τη διαδρομή είναι αρνητικές, τις αφήνεις. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, τις άφηνα από παιδί. Δηλαδή κάτι που δεν με τραβούσε πρέπει να είναι έρωτα στο βιβλίο. Αν δεν σε τραβάει κάτι, πρέπει να το αφήνεις. Δηλαδή δεν είναι κάτσε να δω και λίγο παρακάτω τι θα γίνει. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Ναι. Τώρα υπάρχει μια άλλη λίγο πιο τέτοια έκφραση που λέει «Δεν θέλω να κόβω φλέβες όταν διαβάζω το βιβλίο». Και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Δηλαδή, διαβάζεις πρώτα για την ψυχική σου ευχαρίστηση και μετά για να μπει σε όλα αυτά στο νόημα που θέλει να πει ο συγγραφέας κτλ. Πρέπει να σε παρασύρει, να σε τραβάει το βιβλίο. Και η ταινία, βέβαια. Σαφώς, και είναι μια μεγάλη ιστορία. Πάντως, κύριε Χαρτομαντζίδη, είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, στην οποία εμένα μου δώσατε την αίσθηση, παρακολουθώντας τη δουλειά σας αρκετά χρόνια, ότι έχετε εξελιχθεί και έχετε οριμάσει, και ειδικά ο τρόπος που έχετε προσεγγίσει γυναικείους χαρακτήρες, γιατί μπαίνετε στην ψυχή δύο γυναικών και μάλιστα αδερφών, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο τομέας που τον πλησιάσατε, γίνεται εύστοχα. Δεν είναι εύκολο για άντρες συγγραφείς. Είναι ένα κομμάτι που το έχω ψάξει, το έχω μελετήσει αρκετά χρόνια από την εποχή του Πανεπιστημίου και είναι πολύ δύσκολο το να μπει σε γυναικείο χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ. Αν μου δίνετε μεγάλη ικανοποίηση, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, και εύχομαι να είναι έτσι. Κοιτάξτε, οι γυναίκες, δεν το λέω για κομπλιμέντο, δηλαδή χωρίς αυτές δεν κινείται τίποτα, από την οικονομία μέχρι την κοινωνική ζωή. Δηλαδή αυτές είναι ο καταλήτης, αυτές είναι το δυναμικό στοιχείο, ο παράγοντας που δεν είναι πάντα σταθερός, και αυτό δίνει άλλη γοητεία σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι, και μακάρι να κατάφερα κάτι. Αυτό νομίζω μπορούν να το διαπιστώσουν και οι αναγνώστες σας, αυτή τη διαδρομή που χαράζει το όσο κρατάει ένα φιλί που φέρει την υπογραφή σας. Και ο καθένας να κάνει την ανάγνωσή του, γιατί το βιβλίο, επειδή είπατε αυτό, το δεν θέλει ο άλλος να κόψει φλέβες. Έχω την αίσθηση ότι σε κάθε βιβλίο, όταν είναι και ανθρωποκεντρικό και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο χαρακτήρας και η ψυχολογία του ήρωα και των ηρώων, ο καθένας από εμάς διαβάζει τον εαυτό του πρωτίστως. Είναι το μέσο. Είναι σαν το καράβι ή τη σχεδία του Θόδωρου Αγγελόπουλου που θα ανεβεί σε πάνω και θα ακολουθήσεις τη διαδρομή, είτε στα Βαλκάνια είτε στην ιστορία, αλλά γράφεις τη δικιά σου ιστορία ή τη διαβάζεις ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πλοκή του μυθιστορήματος, της νουβέλας, του διηγήματος, του θεατρικού έργου κτλ. Σωστά, και αναφέροντας τη σχεδία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, μου δίνεται μια καλή πάσα. Θυμάστε και ο ήρας δεν το θέλει ούτε η στεριά, ούτε το σοβιετικό καράβι. Και ήταν και αυτός είχε επαναπατριστεί.
Πολύ μεγάλη ιστορία και εντάξει, νομίζω ότι όταν μπορούμε να αναφερόμαστε σε τόσο μεγάλους δημιουργούς, καλλιτέχνες Έλληνες που γράψαν ιστορία στον κινηματογράφο και στην ποίηση, γιατί ήταν ποίηση ο κινηματογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, είναι καλό να το κάνουμε και είναι και ένα μεγάλο σχολείο. Τώρα που τα σχολεία έγιναν έτσι εξ αποστάσεως και τώρα επανήλθαν τα παιδιά, είναι καλό να αρχίσουμε να βλέπουμε στην παιδεία και το θέμα της τέχνης μέσα και από βέβαια τους δικούς μας δημιουργούς και τους Βαλκάνιους και τους Ευρωπαίους και τους δημιουργούς του κόσμου, γιατί η τέχνη είναι και ουμανισμός και αυτός ο ουμανισμός βγαίνει στα δικά σας βιβλία, γιατί θεωρώ ότι είναι καλό εντός εισαγωγικών το καλό με τις 13 σημασίες να περνάει και η τέχνη τα μηνύματά της, όχι μόνο να βρει νοημάτων αλλά να έχει και τα μηνύματά της, και αυτό το κρατάμε όταν κλείνουμε το βιβλίο, μας μένουν τα μηνύματα, κύριε Χαρτουματζίδη. Σωστά, έτσι πρέπει να είναι. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το διαβάσετε εύκολα, το διαβάσετε μονορούφι. Πολύ εύκολα, πραγματικά. Πολύ εύκολα, γιατί είχε ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ το αστυνομικό μυθιστόρισμα τα τελευταία χρόνια. Γιατί λόγω δουλειάς τρέχουμε γρήγορα από τη μια είδηση και τη μια πληροφορία στην άλλη. Άρα η αλήθεια είναι ότι κάτι, αν με κάνει να βαρεθώ, αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, θα το κλείσω. Είναι πάρα πολύ απλό, ή θα το αφήσω στην άκρη για μήνες ή για χρόνια. Όταν όμως κάτι με κρατήσει, όπως κάνει ένα καλό γραμμένο αστυνομικό μυθιστόρημα, εννοείται ότι είναι μια πολύ ωραία βουτιά, μια πολύ ωραία κατάδυση του αναγνώστη, εκεί πέρα που επιθυμεί ο καθένας βέβαια. Είναι προσωπική υπόθεση. Βλέπετε, δηλαδή συμπίπτουμε και σε αυτό. Μέχρι πρόσφατα και εγώ λίγο τα περιφρονούσα, να είμαι ειλικρινής, τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Όμως έπεσε σε κάποια που είδα ότι είναι πάρα πολύ καλογραμμένα. Δηλαδή τρέχει η αφήγηση, η γλώσσα πολύ καλή, κόλπα τεχνικά τα οποία σε κρατάνε συνέχεια σε εγρήγορση. Και γιατί όχι να θυμηθούμε και τον μεγάλο του Ντουμά, που όλοι τον ξέρουν βασικά από τους Τρεις Σωματοφύλακες και από το κόμμα Μονταχρίστο, όμως δεν είναι μόνο αυτός ο Ντουμά. Ο Ντουμά έχει γράψει τρομερή ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, μυθιστοριοποιημένη. Είναι η τετραλογία, ο υπότης του Μεζόν Ρους. Έχει γράψει την ιστορία, την αντανάκληση της Γαλλικής Επανάστασης στο βασίλειο της Νεάπολης και της Σικελίας, που είναι το μυθιστόρημα Σαν Φελίτσι και Έμα Λαϊωνά. Έχει γράψει για τους Βόργες. Δηλαδή, το πιο βασικό στο Δουμά είναι ότι διαβάζεται μονορούφι. Δεν θέλεις να αφήσεις το βιβλίο, γιατί ξέρει πως έχει τρομερή τεχνική να κρατάει σε αγωνία συνέχεια τον αναγνώστη. Έτσι. Εγώ χάρηκα πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Χαρτοματζίδη. Περιμένουμε το επόμενο, αυτό που θα λέμε κάθε φορά σε ένα συγγραφέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή πορεία στη γραφή σας και στη ζωή σας. Ευχαριστώ. Τις καλύτερες ευχές και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.